κοντά μας στο πρόεδρο του ΑΟ Πολυκράτη, τον κύριο Καρά. Κύριε Καρά, πείτε μας δύο λόγια για το σημερινό καταπληκτικό παιχνίδι που έγινε εδώ πέρα, που πήγε στην παράταση. Τελικά η ομάδα σας δεν κατάφερε να κερδίσει. Πέρασε η ομάδα του Πυθαγόρα. Δύο λόγια για αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Πυθαγόρα για την πρόκληση στο τελικό. Της εύχομαι μακάρι να κατακτήσει και το τρόπαιο. Είναι παράδειγμα για τις υπόλοιπες ομάδες του Πυθαγόρας που παλέψατε στη δεξιότητα σε αυτό το γήπεδο και έχει μια τόσο ξεομάχη ομάδα. Και στα παιδιά του Πολυκράτη που και αυτά από την πλευρά τους έδωσαν τα πάντα για να γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και σε δύο ομάδες. Μακάρι να μπορούσαν να περάσουν και δύο, δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Πυθαγόρα. Εμείς τώρα από εδώ και μπρος επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα. Πού είναι και ο στόχος σας. Πού είναι και ο στόχος μας. Mm-hmm. Αυτά. Δεύτερη ερώτηση, σκέλος, δεν μπορούσα να σας βρω και να μην σας ερωτήσω. Σήμερα η ομάδα μπάσκετ του ΑΟ Πολυκράτη έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, 59-57 μέσα στη Πεντέλη. Ο στόχος εκεί πέρα της ομάδος, που είναι πολύ ψηλά, είναι στη τέταρτη θέση. Ποιος είναι? Ο στόχος εξ αρχής της ομάδας είναι παραμονή στην κατηγορία. Πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρει και θεσμή στην κατηγορία. Δεν θέλω να το ξαναλέω για άλλη μια φορά, μέσα μεγάλος άθλος, πάρα πολύ μεγάλος. Αν αναλογιστούμε ότι κάθε φορά εμείς πρέπει να ταξιδεύουμε από τη Σάμο αεροπορικώς, με το κόστος εισιτηρίων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή κ. Ζοντό. Μέσα σε δύο εβδομάδες πιστεύω ότι έδειξε τη δουλειά του. Η ομάδα πέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Πεντέλη. Μια ομάδα που θα παλέψει για τη εισιτηρία μαζί με εμάς. Είναι η χαρά μας πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα θέλαμε να κάνουμε μια νίκη εκτός έδρας, την πετύχαμε στην Πεντέλη. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλος. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Θέλω να καλέσω και τον κόσμο, συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να καλέσω τον κόσμο στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Αργοτέλη. Είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι μετά από 5 παιχνίδια που πέσουμε με κόσμο. Θέλω να κατακλείσουν το γήπεδο, να γεμίσει το γήπεδο. Το ξέρετε το μπάσκετ για μας είναι μια γιορτή για τη Σάμο. Σημαίνει πάρα πολλά εκτός από το αγώνα μπάσκετ, σημαίνει πάρα πολλά για το νησί. Καλό τον κόσμο την επόμενη Κυριακή με τον Αργοτέλη στις 12 να κατακλείσει το γήπεδο. Για να ενισχύσει την ομάδα τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Μετά την τιμωρία και την άρνηση Ράπιτρας να έρθει στο πρωτάθλημα που παίζαμε την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα έπαιξε τόσα παιχνίδια ουσιαστικά κλεισμένο των θυρών, χωρίς έσοδα. Το μόνο μας έσοδο είναι αυτό, τα εισιτήρια. Περιμένω μια βοήθεια από την Ομοσπονδία για να καταφέρουμε να τελειώσουμε πάλι και φέτος αυτό το κολοβουθά. Εγώ αυτό που θέλω να σας κάνω είναι, την ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πως η ομάδα είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη θέση. Μπορεί να κοιτάξει και πιο πάνω, πιο ψηλά. Θα περιμένουμε τα σημερινά αποτελέσματα και να δούμε πού είναι η ομάδα. Γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που έχουμε μια ομάδα τόσα χρόνια στη γάμα κατηγορία. Ο στόχος μας είναι, σας είπα από την αρχή, να παραμείνει μας στην κατηγορία, να διωθεί στην κατηγορία. Πρέπει να τη βοηθήσουν όλοι, να καταφέρει να τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να τελειώσουμε με το οικονομικό κόστος εννοώ πάντα. Βέβαια. Σήμερα η ομάδα για να ταξιδέψει πάλι χρειάστηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για να ταξιδέψει, για να καταφέρει να πάει στην Αθήνα. Τέλειωσε το παιχνίδι, τα παιδιά ήδη βρίσκονται στη Σάμο, έχουν επιστρέψει, η ομάδα είναι πίσω. Τώρα όσο σας είπα, θα κυνηγήσουμε τα παιχνίδια μέχρι τέλος. Πιστεύω ότι δεν προλαβαίνουμε για αυτό το ανώδο. Εντάξει, δεν ήταν, βέβαια όταν παίζεις τρώγοντας έρχεται η όρεξη τρώγοντας. Από την αρχή δεν ήταν σκόπι μας η άνοδο. Ίσως κάναμε κάποιες σίτες που θα μπορούσαμε να τα αποτελέσματα διαφορετικά, ίσως θα μιλούσαμε για κάτι περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στην ομάδα του μπάσκετ και στην ομάδα του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε.